άδειο. Δώσατε ένα φάκελο λοιπόν, μέσα άδειο. Πήρατε άδειο εδώ. Άντε να δω τώρα πώ θα κάνετε μεταγραφέ. Λοιπόν, ναι. Εσεί που είστε τώρα εδώ και ακούτε δημοσιογράφοι του Άρη, όλων των εφημερίδων κτλ. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, δεν θα προβάλλετε, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο άμα θα πάρουμε τον Διαμαντόπουλο ή τον Πετρόπουλο ή τον Α ή τον Β. Λοιπόν, θα ασκήσετε πίεση και προ τη διοίκηση και προ την Αθήνα. Για το τι θα γίνει με την υπόθεση της Κέρκυρας. Δεν θα περάσει και αυτό μπάει όπως περάσαν οι Τουρμισάκοι και αυτά. Να μην περάσει και αυτό το πράγμα μπάει. Οι δημοσιογράφοι του Άρη λοιπόν, δηλαδή, να ξυπνήσουν την Αθήνα. Τα λέω και για άλλους όχι, να ασκήσουν φύση, να προβάλλουν αυτό το πράγμα. Η φωνή τους γιατί στα Τέμπη. Ο καημός του Αριανού είναι τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Έχουμε καημό ρε φίλε. Ναι, δεν είναι ο καημό Αριανού. Άμα θα παίξει μπροστά ο Διαμαντόπουλο ή ο Α ή ο Β. Κάτι θα πάρει τα λεφτά ο Ταυλαρίδη. Ναι, δεν μα νοιάζει κανένα. Δεν μα νοιάζει. Αυτή είναι η ουσία. Ακούστε το δωρέ μου. Και να μην ξεχαστεί και αυτό όπω Ντουρμισάη, Ηράκλειο, εκεί τα ξυλαρίκια που πέσανε εκεί με τη Σμύρνη και τα γνωστά. Ναι. Και σε λέω κύριε Καρυπίδη. Να μην περάσουν πάει αυτά. Ηλικιακά μαζί κύριε Καρυπίδη, να σε λέω κύριε γιατί είμαστε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουμε την ίδια ηλικία. Κανόνισε. Θόδωρέ μου. Φίλτατέ μου. Όχι μόνο Instagram, ωραία συνολάκι και καφέ παπούτσια. Ωραίος. Μύτη, τάκλι, κατσαρίδα, γωνία. Ωραίος, ωραίος. Θέλω. Με. Τελευταία λέξη. Οι άδειες φοβερές ωραίες για τη Super League. Σε είπα, ανάμεσα στη 2 με του Διαρχία. Είδες, πέτυχε. Βέβαια. Θέλω τέτοια πράγματα. Ομορφόπεδο. Τι είναι άλλα. Και επειδή εμείς θα ασχολούμαστε με το μαγαζί και δεν θα έχουμε και χρόνο να παίζει ο Άρης μας, ναι. Θα πάρουμε 2, 3, 4, 5 διαρχίες έτσι να βρίσκονται. Θα βρίσκονται και να στέλνουμε και άλλους. Και εμείς θα πηγαίνουμε. Δεν πλέκες. Θα κάνετε μαγαζί. Γιατί. Ωραία. Και δεν μου λες, όταν παίζει ο Άρης δηλαδή θα κονομάτε. Όταν θα παίζει ο Άρης λέω, στο μαγαζί θα κονομάτε. Ή αν βαράτε με τις μηγατοσκοτώστρες, τις μύγες θα πούσουν. Ο Αγιανός δηλαδή δεν βγαίνει να την πάλα, δεν βγαίνει. Με τι γεννήθηκε ο Αγιανός, γεννήθηκε με πιπί. Τι γεννήθηκε. Με πιπί δεν γεννήθηκε ο Αγιανός, δηλαδή τι θα πού θα το βλέπει την μπάλα ο Αγιανός. Δηλαδή θα βλέπει μπάλα. Δηλαδή όταν παίζει ας πούμε Άρης Καλυθέα. Ναι. Ή Άρης Καλονί. Άρης Καλυθέα. Θα έχεις νομίζεις λιγότερο από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός κόσμο. Δηλαδή πόσες σερβιτόρες θα έχεις στο μαγαζί. Έτσι. Τρεις ασχολούνται με σένα και πίνεις μπύρα χωρίς αλκοόλ. Να ψάξουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ τώρα. Τι να σας πω, ρε. Μέχρι να μας πεις. Θα κάνετε σε αυτέ με τον Άρη λεφτά. Ούτε το ενίκιο δεν βγάλετε. Τέτοια λέγεσαι. Αριανός ρε με την κάψα που έχει να παίξει αλκοόλ. Άμα παίξει και ο Ηρακλής, εκεί είναι. Δεν θα συγγνώμη, ρε φίλε. Ούτε σερβιτόρα δεν πάρει. Εκεί πέρα κάνει μια κίνηση, μια επιχειρηματική. Όλοι οι φίλοι μας είναι. Δεν πάμε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι πάω ξύσαι αργιανό. Και πάμε να κάνουμε μια χουλιά. Μα όπω πάμε και βλέπουμε τι μπάρε παντού. Εγώ έχω πανηγυρίσει και γκολ του πάω, ρε φίλε, στην Ντόρτμουντ. Γιατί έγινε όταν το έβαλε ο Μακ. Άμα δεν κατάλαβα. Άμα είσαι μαγαζάτορα και είσαι αργιανό, φυσικά θα πανηγυρίσει μπάρε. Δεν κατάλαβα. Τι μαγαζάτορα και τέτοια να πούμε. Γιατί θα λαδώσει το άντερά σου. Θα λαδώσει το άντερά σου. Με τον Άρη το μόνο που να πάρει είναι κολλικό εντέρου. Ρισκάρο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάνεις μια κίνηση. Άμα βγει, βγει και άμα δεν βγει, τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Αλλά άμα δεν το κάνεις, πώς θα μάθεις τι γίνεται. Καλημέρα σε όλους. Λέω ο Παύλος από την Αρδανία. Καλημέρα, ρε φίλε. Ο οποίος ήταν στην Αμερική και το διώξαν κακής κακών. Το παλικάρι που ήταν εδώ πέρα και τα λέγαμε. Ναι. Ο Παυλάρας. Πώς λέω, Λεβαντός.